θέλω να απευθυνθώ στους βουλευτές της συμπολίτευσης και να πω μόνο δύο λόγια. Εάν σήμερα αυτή η κυβέρνηση πέσει, δεν θα υπάρχει ελπίδα ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο, είναι απόλυτα ξεκάθαρο, ότι η κύκλη της Νέας Τάξης Πραγμάτων, η κύκλη της Γερμανίας με επικεφαλής τον κύριο Σόιμπλε, θέλουν η Ελλάδα να αποτελέσει το παράδειγμα της επικυριαρχίας της Γερμανίας, των τραπεζιτών και της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Θέλουν αύριο το πρωί, με την ψήφο βουλευτών της συγκυβέρνησης, να φτάσουν στο σημείο να κλείσουν οι τράπεζες, να οδηγηθούν 11 εκατομμύρια Έλληνες στην ανεργία. Θέλουν να φτάσουν στο σημείο να κατασχεθούν οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών και να αποδείξουν ξεκάθαρα ότι αυτοί ελέγχουν το παιχνίδι. Η συμφωνία αυτή είναι προϊόν ενός εκβιασμού, ενός πραξικοπήματος. Αυτή η συμφωνία είναι μια συνθηκολόγηση. Αλλά αυτή η συμφωνία, εάν σήμερα δεν επικυρωθεί, όχι από την πλειοψηφία των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων, από τους βουλευτές όμως της συγκυβέρνησης, τότε δεν θα υπάρχει ελπίδα ποτέ, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ευρώπη. Καλό τους συναδέλφους βουλευτές όλους να αντιληφθούν ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κάτω από ένα τεράστιο εκβιασμό. Καλούμεθα όλοι να ψηφίσουμε κατά της δικής μας συνειδήσεως. Αλλά καθούμεθα όλοι να αποδείξουμε ότι υπάρχουν λαοί που μπορεί να συνδικολογούν, αλλά δεν παραδίδονται. Αυτή τη σημασία έχει η ψήφος σήμερα το βράδυ. Η ησυχία.